Βρε παιδιά, πείτε μου να χαρείτε τα ματάκια σας. Είστε εδώ τέσσερις άνθρωποι, έτσι. Όχι, όχι, αυτή τη στιγμή είμαστε πέντε ακριβώς. Όχι, αφήστε μένα. Εγώ είμαι ο ερωτών. Λοιπόν, είστε δύο άντρες και δύο γυναίκες. Σωστά. Σωστά, πολύ σωστά αυτό. Τώρα μη με παρεξηγήσετε για αυτό που θα ρωτήσω, αλλά αν δεν το πω θα σκάσω. Βρε παιδιά, σας παρακαλώ, σας οικετεύω. Ποιος είναι, με ποιον. Και τι σας είπαν. Ότι όλα είναι κανονικά. Η Τζέλα είναι με τον Νίκο, η Άννα τα έχει με ένα Θανάση και ο Πάρης τα έχει εξ αποστάσεως με μια Αμερικανίδα Άντζελα. Τι μου λέτε. Ό,τι μου είπαν σας λέω. Ωραία, άρα όλα είναι πάρα πολύ καλά. Είναι όμως έτσι, εσείς τι λέτε. Εγώ τι να πω, αφού τα λένε έτσι, έτσι θα είναι. Ναι, αλλά εγώ δεν τους πιστεύω. Διότι κάτι μέσα μου λέει μη τους πιστεύεις. Δηλαδή, πώς να σας το πω, είναι μια φωνή μέσα μου που μου φωνάζει. Δηλαδή, τι μου φωνάζει, μου κραυγάζει. Ανέστη, σε κοροϊδεύουν. Σαν τη Ζαντάρκ ένα πράγμα. Να σας πω, μη την ακούτε τη φωνή. Μα την ακούω. Αγνοήστε την. Όλα είναι όπως πρέπει να είναι. Δηλαδή, εσείς δεν έχετε αντιληφθεί καμιά ανομαλία. Μα τι με ρωτάτε τώρα, κύριε Γεωργίου μου. Ανομαλία θα ήταν να είχα αντιληφθεί κάτι ομαλό σε αυτό το σπίτι, διότι δεν ξέρω αν με αντιλαμβάνεστε, αλλά τέτοιο πράγμα δεν μου έχει ξανατύχει. Αυτό να μου πείτε. Αυτό σας λέω. Ναι, βέβαια. Μπορεί να έχετε δίκιο. Μάλλον. Μάλλον. Ναι, βέβαια. Μάλλον. Διότι τους έδωσα την ευκαιρία να μου πούνε την αλήθεια. Δηλαδή, τους παρακάλεσα, τους οικέτεψα, παιδιά μου, τους είπα. Ό,τι και να είναι, εγώ θα το αντέξω. Γιατί να μου πούνε ψέματα. Γιατί είναι ηλίθιοι. Ναι, ρε Άννα, αφού ο άνθρωπος σας ρώτησε στα ίσα, σας έδωσε πάσα να του πείτε την αλήθεια. Εσείς γιατί το ξαναφλωμώσατε στο ψέμα. Γιατί. Δεν ήρθε ακόμα η ώρα να το μάθει. Επιμένω ότι είστε ηλίθιοι και φεύγω γιατί μου τη δίνετε. Κότες! Θα μου τον τρελάνετε τον πατέρα μου! Ηλίθιοι, ηλίθιοι! Καλά, αυτή θα την ξαμαλιάσω, δεν μου γλιτώνει. Άκου τον πατέρα της. Κι όμως έχει δίκιο το σοφάκι. Στον κάτω-κάτω κάποτε θα το μάθει. Γιατί δεν το λέγαμε χτες που μας έδωσε και πάσα ο άνθρωπος. Γιατί θα μας έσφαζε ο μαδικός. Σιγά τον Τζακ τον αντεροβγάλτη, ρε Τζέλα. Εσύ δεν τον έχεις την αγριεύη, γι' αυτό το λες. Ρε Σιτζέλα, μήπως είναι η ώρα να ενηλικιώνεσαι σιγά-σιγά. Στον κάτω-κάτω δεν την πληρώσουμε εμείς επειδή εσύ φοβάσαι ακόμα τον μπομπό σου. Επιτρέψτε μου να παρέμβω μια στιγμή. Νομίζω, Τζέλα μου, ότι ειδικά σε αυτή την περίπτωση η Άννα έχει κάποιο δίκιο. Δηλαδή, εγώ έχω άδικο. Όχι, βέβαια, αγάπη μου, αλλά αν πρόκειται να μας φάξει να το μάθει, ας το μάθει από τώρα να μην κάνουμε και τσάμπα όνειρα δηλαδή. Τι λες τώρα, ρε Πάρη! Μπούρδες, ως συνήθως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Παιδιά, θα σοβαρευτούμε. Κανείς δεν πρόκειται να σφάξει κανένα. Αν δεν του το λέμε, δεν του το λέμε και να μην το πικράνουμε. Αυτό είναι. Δεν πρέπει να το πικράνουμε. Μα ως πότε δεν κρυβόμαστε, βρε αγάπη μου. Μέχρι τόσο αντέχουμε. Ωραία, εμείς δεν αντέχουμε άλλο. Ποιοι είστε εσείς δηλαδή? Εμείς. Ο Νίκος, εγώ και Πάρης. Α, δηλαδή εγώ είμαι η μειοψηφία, ε? Εγώ είμαι πάλι λάθος. Καλά, αυτό δεν έχεις αρχίσει να το συνηθίζεις ακόμα. Πάρη, συμφωνείς και εσύ ότι πρέπει να το πούμε του μπαμπά? Ναι ή όχι, Πάρη. Πες ναι, ρε Βλήμα, πες ναι, αφού συμφωνείς, γιατί το παραδέχεσαι. Ναι, Πάρη. Όχι. Για να διαφωνεί η Τζέλα μου, θα έχει βεβαίως τους λόγους της. Και όπως καταλαβαίνετε, εγώ δεν μπορώ να πάω κόντρα στη θέλησή της, διότι. Διότι είσαι και λεβέντης και μαλάκας. Να, πάρτα μη στα χρωστά, ο ηλίθιος. Γιατί με μου τζόρι, Δρέανα. Άρε, κοσμογυρισμένη, πού να μη σε ματιάσω, αγόρι μου, πού σου. Καλά, ρε, ακόμα δεν τη δέμε στο βρακί της, μας έβαλε. Άκου να σου πω, Άννα. Άκου να σου πω εγώ, Τζέλα. Επειδή σε ρωτήθηκε ο ηλίθιος αδερφός μου, δεν σημαίνει ότι ανέβηκες και στη δική μου εκτίμηση. Εξακολουθώ να θεωρώ ότι είσαι ένα καθήκη, κατάλαβες? Άννα! Και εγώ εξακολουθώ να θεωρώ ότι είσαι μια βλαμένη, κατάλαβες? Τζέλα! Και ο πατερούλης θα το μάθει, γιατί εγώ δεν είμαι διατεθειμένη με στο γιο μου το σπίτι να κρύβομαι, κατάλαβες? Ρεζίλο, ρεζίλο! Βρε κορίτσια! Μην ανακατεύεσαι, Πάρη! Για ποιο σπίτι σου μιλάς, ρε τέρας? Σας παρακαλώ, σταματήστε, τι πράγματα είναι αυτά? Δεν τρέπεστε λιγάκι? Όχι! Τι για ποιο σπίτι μου, τι για ποιο σπίτι μου. Γι' αυτό εδώ το σπίτι μου. Για αυτά τα ντουβάρια τα βλέπεις. Αυτά τα ντουβάρια είναι δικά μου. Δικά μου. Άννα, σε παρακαλώ. Είναι δυνατόν, ρε παιδιά, να κάνετε έτσι για τα ντουβάρια? Εσύ μόκο, αρχιντουβάρι. Δεν θα σου απαντήσω, διότι είμαι κύριος. Τι πολύ καλά θα κάνεις. Νίκο, εσύ δεν μιλάς. Τι να πω, τι να πω. Αφήνατε και κανένα να πάρει σειρά. Να πάρεις θέση τώρα. Αβίαστα, έτσι. Δεν θα μου έρθει κανένα βάζω στο κεφάλι. Έλα, λέγε ρε. Λοιπόν, συμφωνώ ότι δεν μπορούμε να κρυβόμαστε για πάντα. Και. Και. Πρέπει να το πούμε. Άρπαντιν, ηλίθια. Αισθάνεστε κάπως καλύτερα? Ναι, δηλαδή τώρα που το ξανασκέφτομαι πιο ψύχρεμα,
Μάλλον έχω πάθει φοβία. Μάλλον. Δηλαδή, μάλλον η φαντασία μου, δηλαδή καλπάζει. Μάλλον. Και μάλλον πρέπει να μου έχουν πει αλήθεια. Μάλλον. Γιατί μάλλον φτιάξανε μεταξύ τους σχέσεις. Δηλαδή ξαναβρήκε ο καθένας στο τέρι του. Μάλλον. Κόλλησε η βελόνα. Ε. Λέω, άμα τους δείτε τώρα έτσι στο σπίτι που είναι μαζεμένοι όλοι μαζί, δεν θα το πιστεύετε. Είναι σαν αδέλφια. Αγαπημένοι. Δεν θα το πεις στον μπαμπά μου. Τέρας. Ακούς. Κορίτσια, σας παρακαλώ. Πήρατε και τώρα. Θα το πω που να σκάσει. Δεν σε τρώω κάθε βράδυ εγώ στη μάπα. Επειδή είσαι ζών, ζών είσαι και φαίνεσαι. Θέλω να κοιμάμαι στο δωμάτιό μου με τον άντρα μου, παιδί μου, κατάλαβες! Σε ποιο δωμάτιό σου, με ποιον άντρα σου, ρε βλαμένη! Σε εκείνο το δωμάτιο με αυτόν τον άντρα μου! Άλλη απορία, τσόκαρο! Σας παρακαλώ, ρε κοριτσιά! Άντρα σου! Συγγνώμη, αλλά ο συγκεκριμένος κύριος είναι ακόμα δικός μου άντρας. Δικός σου άντρας? Ρε παιδιά! Στα χαρτιά είμαστε ακόμα ανδρόγυνο! Είναι ακόμα άντρας μου, λάμια! Τέλα! Άμα είναι δίκος ο άντρας σου, εγώ τι είμαι δηλαδή! Απλώς μαλάκας είσαι πάρει εσύ, τάπα με αυτά, ορίστε, το λέτε κατά μου, τραϊκαλή σου. Ο άντρας της είναι ο Νίκος. Ο Νίκος δεν ξέρω τι λέει για όλα αυτά. Εγώ λέω να σταματήσει, ζήτησε εδώ! Α, ωραία απάντηση δίνεις και εσύ, α! Τζέλα, απαιτώ μια ξεκάθαρη απάντηση. Είναι ο Νίκος ο άντρας σου? Στα χαρτιά είπα! Στα χαρτιά! Ωραία, καιρός να πάψουν να ισχύουν τα χαρτιά! Συμφωνώ με την προλαλήστασα! Είναι καιρός να ξεκαθαρίσουν εδώ μέσα τα πράγματα! Και επιτέλους να πάψουμε να κοροϊδεύουμε αυτόν τον άγιο άνθρωπο, τον μπαμπά, ο οποίος είναι ο μόνος που νοιάζεται για το παρόν και για το μέλλον μας. Ωπα! Μπράβο! Καλό το παπαφλέσσα! Πάρη! Πάλι τα γυρνάς! Όχι, βρε κορίτσι μου, όχι. Κοίταξε, βρε αγάπη μου, να το σιγουρέψουμε κι εμείς λίγο το πράγμα. Ποιος είναι πιανής τελικά? Δηλαδή, ρε φιλενάδα, σε όλο δεν είναι καμία από τις γνωστές σου, ε? Όχι, είπαμε, είναι όλες πιασμένες. Πάντα δεύτερος. Τι μου λείπει, ρε παιδιά. Τακίτητα. Λοιπόν, γουρούνι μου, για λέγε. Τι να πω. Πάμε. Πού? Να σου γνωρίσω την υπόλοιπη οικογένεια. Στο χωριό. Ποιο χωριό? Κούκλα μου, πού είσαι. Άσε με, μωρέ Κυριάκο, είμαι πολύ τσατισμένη. Ποιος σου έκανε τι? Να καθαρίσω, ρε. Όπα ρε. Έχει να καθαρίσει τη δική μου γυναίκα. Κάτσε, ρε Κυριάκο, να βοηθήσω τουλάχιστον στο καθάρισμα. Καθάρισε τα τραπέζια. Δεν εννοούσα αυτό, ρε παιδιά. Τέλος πάντων. Τι έγινε, μου φωνά. Πώς σου έκανε, ναι. Άσε, ρε Κυριάκο, θα μου τον πεθάνουν τον παπά οι κότες. Να σας πάω στο σπίτι? Όχι, ευχαριστώ, θα πάω μόνος μου, διότι νιώθω καλύτερα. Πάρα πολύ καλύτερα. Νομίζω. Δεν πρέπει να σκέφτομαι αρνητικά. Μάλιστα. Φεύγω. Στο καλό. Θα πρέπει να σκέφτομαι θετικά, ε? Ναι. Ναι. Έλα ρε Σοφία, Ισία είμαι. Θέλω να σε δω. Όχι, προτιμώ να έρθεις εδώ που είμαι εγώ. Ναι, για τον μπαμπά πρόκειται. Έρχομαι. Πού έρχεσαι, μωρό μου? Έχω δουλειά. Πού πας, θα σε πάω? Όχι, κοίτα να δεις, θα κάτσεις εδώ να φυλάω στο μαγαζί. Και άμα δεν βρίσκεις κάτι, μην το πολύ ψάξεις. Θα πει ότι ξεχάσαμε να πάρουμε, οκ? Μας φάγανε οι έρωτες, γαμώτη. Καλά, μωρό μου. Α, και πού είσαι? Μην ξαναδώ όλο το μαγαζί πίσω από την μπάρα. Εντάξει, ουρανέ μου. Α. Εσύ, φιλενάδα, πού πας και μας αφήνεις μόνους? Κυριά, πού πάει αυτή, ρε? Αν έρθει κανένας πελάτης και μας ζητήσει κάτι εδώ μέσα, τι κάνουμε, ρε? Εντάξει, μωρέ, μην τρελαίνεις. Θα κάνουμε και εμείς τους πελάτες. Θα περιμένουμε και καλά εμείς, θα περιμένουν και αυτοί. Και στο τέλος θα κάνουν, θα βαρεθούν και θα τζάσουν. Ρε μωρό μου, ρε αγάπη μου, τώρα γιατί τρέχεις? Έχω προπόνηση, Πάρη, βιάζομαι. Δεν είναι για να κάνεις σήμερα το ρεκόρ, κράτα δυνάμεις για το στάδιο. Βέλα! Τι θέλεις, Πάρη? Τώρα δεν μου λες γιατί θύμωσες. Γιατί θύμωσα? Γιατί θύμωσα που με βρίζει αυτή η λάμια και εσύ συμφωνείς μαζί της? Δεν συμφωνώ που σε βρίζει. Συμφωνώ ότι πρέπει να το πούμε στον μπαμπά. Και επιτέλους, Τζέλα, αυτή η λάμια είναι η αδερφή μου. Να τη χαίρεσαι. Και κανονικά εγώ θα έπρεπε να είμαι θυμωμένος που λες ακόμα τον Νίκο άντρας σου. Τυπικά είναι ακόμα άντρας μου, εντάξει? Ναι. Λοιπόν, αυτό το τυπικά πρέπει επιτέλους να λήξει, εκτός και αν άλλαξες γνώμη και δεν μας το λες. Άι παράτα μας, Πάρη. Τζέλα. Κάτσε, βρε Άννα, τώρα. Δεν καταλαβαίνω γιατί τα έχεις πάρει. Α, δεν καταλαβαίνεις, ε? Δεν καταλαβαίνεις. Που σε λέει η άλλη άντρα της και εσύ δεν μιλάς. Και όχι μόνο δεν μιλάς, κρατάς και ίσες αποστάσεις. Μα βρε αγάπη. Μαμάκια, Νίκο. Λέγε εδώ και τώρα. Είσαι άντρας της? Δεν είμαι. Αν τώρα το λες, τώρα τι να το κάνω? Να το βράσω. Και να φύγουν από το σπίτι, μ' ακούς? Να πάρει το παιδοβούβαλο των αδερφών μου και να ξεκουπιστούν από εκεί μέσα. Άννα, νομίζω ότι το τραβάς. Α, εγώ το τραβάω, ε? Η άλλη που σε λέει η άντρα της τι το κάνει? Ε, τυπικά το λέει η γυναίκα. Νίκο, μην την υποστηρίζεις, μου τη δίνεις, ε? Τι λες και εσύ ότι είσαι άντρας της? Όχι. Οχές. Τυπικά μόνο. Λοιπόν, να σου πω τώρα κι εγώ. Ξεμπερδέψτε εσείς τα τυπικά σας και όταν τα ξεμπερδέψετε, αν τα ξεμπερδέψετε, τα λέμε κι εμείς ξανά, κύριε άντρα της Τζέλας. Τυπικά.
Τι θα γίνει, ρε Σοφία. Εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ να τον κοροϊδεύω άλλο τον άνθρωπο. Γιατί μπορώ εγώ. Δεν μου ξεφορτώνεται κιόλας. Όταν με απέλει, εγώ δεν έφευγα. Τώρα θέλω να παραιτηθώ και δεν με αφήνει. Ρε, πώς μπλέξαμε έτσι. Εγώ πάντως τους έβρισα και έφυγα. Τους άφησα να συνεδριάζουν αν θα το πούν ή όχι. Το σκέφτονται τουλάχιστον. Ελπίζω. Άμα έχω νέα, θα σου πω. Νίκο! Τζέλα! Σοφία! Τι άλλο, πάλι μόνος μου είμαι. Αλλά δεν πειράζει. Κάποια στιγμή θα έρθουν και θα τους περιμένει ένα πολύ ωραίο παστίτσιο. Και για μια μακαρονάδα ορφανή, τι δεν θα έδινα τώρα. Κάνει πίνα. Και δεν έχει και τίποτα φαγώσιμο εδώ μέσα. Να πεταχτώ με τη μηχανή να πάρω τίποτα. Πάμε μαζί. Κάτσε ρε σπίτι. Και το μαγαζί έτσι να το αφήσουμε. Τι έγινε εδώ, τώρα είμαστε μια ώρα εδώ και δεν έχει πατήσει ψυχή, ρε. Αυτό σε πείραξε. Σωστά. Φύγαμε. Πάμε. Τι άλλα νέα, ρε παιδιά. Όχι, εντάξει, μην... Πολύ καλά. Ναι. Ναι. Όχι, τώρα να κάνω μια ερώτηση. Μην με παρεξηγείτε, γιατί είμαι και... Τι ήρθαμε να κάνουμε εδώ εμείς. Τώρα, Παντελή, να πάρω μια ανάσα και ξεκινάμε. Ναι. Βέβαια, βέβαια. Αφού τόση ώρα η κυρία έτρεξε σαν τρελή στον δρόμο για να μην την προφτάσω, τώρα θέλει να πάρει και μία ανάσα. Περίμενε. Εσένα δεν σου μίλησε κανείς, λοιπόν να μην μιλάς, εντάξει. Εμένα δεν τολμάει να μου μιλήσει κανείς, γιατί ο κανείς την έχει χεσμένη τη φωλιά του από ό,τι φαίνεται. Ποιος έχει χεσμένη τη φωλιά του, δεν κατάλαβα. Ναι, να σου εξηγήσω. Άκουγες εσύ που μπάρε. Ο Νίκος είναι ο δικός μου άντρας. Έχει πει αυτό, στο πρώτο ξανά. Αυτό που άκουσες, αγόρι μου. Όταν λες ο Νίκος είναι δικός σου άντρας, εννοείς τι ακριβώς, ας πούμε. Όχι, παιδί μου, δεν το λέω εγώ. Η κυρία από εδώ το λέει. Το είπα γιατί η αδερφή σου θέλει να το πούμε στον μπαμπά για να κοιμάται στο δωμάτιό μου με τον άντρα μου. Να το, να το πάλι. Την άκουσες? Μωρό, εγώ με σας κομπλέξει, την ακούω συνεχώς. Όχι, σε έχω μάρτυρα. Βρε, ο σιωμάρτυρα με έχεις, αλλά να ρωτήσω κάτι. Ο Νίκος τα ξανάφτιαξε με την Άννα. Ναι, και πολύ καλά κάνανε και χαίστηκα αφού αυτός είναι αθεράπευτος βλάκας. Αλλά όσο εγώ είμαι επίσημη γυναίκα του Νίκου, δεν θα τους επιτρέψω να μου μαγαρίσουν το κρεβάτι μου. Καλά κάνει. Το καταλάβατε? Να πάνε σε ξενοδοχείο, όπως πήγαμε κι εμείς. Λοιπόν, επειδή εγώ έχω ακούσει πάρα πολλά μέχρι τώρα και με συγχωρείτε, αλλά πιστεύω ότι άλλα κρύβουν αυτά που λέει η Τζέλα. Τι άλλα κρύβουν, δηλαδή? Τζέλα, αποφάσισε. Ποιον θέλεις τελικά? Ρε Τζέλα, μπας και θες εμένα τελικά και το σπάρει καμπάρι. Άστα μας, ρε Παντελή. Άλλωστε εσύ έχεις τώρα τη Σία. Να το! Να το! Στη Σία λοιπόν είναι το εμπόδιο! Αλλιώς θα τον ήθελες, έτσι! Σας παρακαλώ, παιδιά, μην το ρίχνουμε άλλο το ποιό. Τι πράγματα είναι αυτά που λέτε? Ο Πάρης έχει μια τάση να λέει βλακίες. Τι τάση έχει ο Πάρης? Σας παρακαλώ! Να λέει βλακίες! Παιδιά, με συγχωρείτε που μπαίνω στα οικογενειακά σας, αλλά πρέπει να σας επισημάνω κάτι το οποίο μάλλον αγνοείτε. Αυτό λοιπόν εδώ, παιδιά, είναι ένα στάδιο. Όποιος θέλει να βγάλει τα μάτια του μπορεί να πάει όξω από εδώ. Όποιος όμως θέλει να μείνει εδώ, να κάνει και λίγη προπόνηση. Εντάξει! Εγώ για προπόνηση ήρθα. Αν δεν το βλέπω πάντως! Ώστε εγώ ενοχλώ λοιπόν εδώ πέρα, ε! Πάρα πολύ ωραία λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Σας αφήσω να κάνετε την προπόνηση, να κάνετε και ό,τι άλλο θέλετε, να εκτονώσετε τις ωρέξεις σας. Γεια σας. Πάρη. 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 Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω το πώς καταφέρεις να κάνεις τουρμό και τον πιο μαλακό άνθρωπο. Γιατί εγώ φταίω τώρα που τσαντίστηκε αυτός? Ναι, Περιστέρα μου, εσύ φταίς. Ναι. Ναι, και μην κάνεις ηλίθιες ερωτήσεις. Λοιπόν, τράβα βρεστόν, πήγαινε από πίσω του γρήγορα, γιατί έτσι και σου λακίσει και αυτός κακομοίρα μου. Εγώ στο λέω, δεν σου κάθομαι. Μαμούνια, φύγε, είπα γρήγορα. Έλα γρήγορα, έλα σβέλτα. Έλα, τελείωνε. Γρήγορα. Πάρη. Πάρη. Πάρη, περίμενε. Πάρη, περίμενε. Σε τρυπάμαι ηλίθια που βρέθηκε στον δρόμο μου. Γαμώ την τύχη μου, γαμώ. Ο Νίκος είναι ακόμα άντρας μου. Όταν το ζώο δεν μιλάει. Να σηκωθεί εκεί πέρα να πει, κάτσε κυρία μου, από πού και ως που με λες ακόμα άντρα σου. Αλλά ως εδώ μουλάρα. Και τάσε ανέχτηκα παράσιτο. Ποιο βρίσκεται πάλι? Α, εδώ είσαι, κύριε Ανέστη μου. Δεν ξέρεις πόσο χαίρομαι που σε βλέπω. Γιατί χαίρεστε τόσο πολύ? Γιατί σε ήθελα. Για έλα να πούμε δύο κουβέντζουλες ρωμαϊκές. Έλα και έχουμε καιρό να τα πούμε δυο μας. Κάτσε. Έλα, δεν άρχισα. Κυριακό! Σπυρό! Ρε Κυριακό! Τι διάλογο. Άφησαν το μαγαζί και φύγανε. Θα τον σκίσω. Αγαπούλα μου, ήρθες? Γιατί με κοιτάζεις έτσι, Αστέρα μου? Και σαν τι θα μπορούσαμε να κουβεντιάσουμε δυο μας, κυρία Άννα? Λοιπόν, κύριε Ανέστη μου, ξέρω ότι δεν με συμπαθείς και ίσως να έχεις κάποιο δίκιο. Κάποιο? Κάποιο, κάποιο. Εγώ παρόλα αυτά, δεν μπορώ να σε αντιπαθήσω, ρε γαμώτο. Καλοσύνη σας. Ναι, και κοίτα τώρα ένα περίεργο πράγμα. Ρε εσύ, κύριε Ανέστη, είμαι καλός άνθρωπος κατά βάθος. Κατά βάθος. Mm. Μάλιστα. Τώρα, την καλοσύνη σας θέλετε να κουβεντιάσουμε? Όχι, την κακία μου. Μπα,
Έχετε και παυτή. Όλοι έχουμε τις κακιούλες μας, κυρανές, ειδικά όταν μας χαλάνε τη ζωή. Τώρα καταλαβαίνετε γιατί τρέφω αυτά τα αισθήματα για σας. Ναι, αλλά θέλω κι εσύ να καταλάβεις κάτι. Εγώ με την κορούλα σου ήμασταν κολλητές. Βέβαια, ουδής αλάνθαστος. Μάλιστα. Και ήξερε τα πάντα, ήξερε όλα τα προβλήματα που είχαμε στο γάμο μας με τον Νίκο. Και όταν χωρίσαμε. Του παντρεύτηκε, τα ξέρω αυτά, παρακατώ. Τίποτα καινούργιο έχετε να μας πείτε. Έχω. Τι μας ρώτησες χθες, κύριε Ανέστη? Σας ρώτησα. Γιατί ρωτάτε? Δεν μας ρώτησες ποιος είναι με ποιον. Γεια σας! Γεια! Ήρθα κι εγώ. Άργησα. Για ποιο πράγμα άργησες, Νίκο μου? Όχι, λέω, τι λέγατε εσύ δύο, έχασα κάτι καλό? Όμπα, πάνω στο καλύτερο θες. Για κάτσε, για βάλω κόσμο να ακούς κι εσύ. Λοιπόν, κύριε Ανέστη, άκου. Μια στιγμή να κοιτάξετε το παστιτσιό. Συνεχίστε εσείς, εγώ ακούω. Ναι, θα προτιμούσα να είσαι καθιστός, γιατί αυτό που έχω να σου πω είναι κάπως σημαντικό. Τι να κάνω, βρε αγάπη μου, άνθρωπος είμαι κι εγώ και μάλιστα ερωτευμένος. Όταν λες τον Νίκο άντρα σου, τρελαίνω, με ζηλεύω. Μα ειλικρινά, βρε μωράκι μου, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Εγώ εσένα αγαπάω μόνο και τελείωσε αυτό. Απλά μου την έδωσε η Άννα με την επιμονή της να το πούμε στον μπαμπά. Δεν θέλω να το πούμε ακόμα. Θέλω να επιλέξω εγώ τη στιγμή και δεν νιώθω έτοιμη ακόμα. Σε παρακαλώ, κατάλαβε με, μωράκι μου. Μόνο αυτό ήτανε? Αν δεν ήταν μόνο αυτό, θα έτρεχα πίσω σου σαν τρελή. Έτρεξε πίσω μου σαν τρελή, ε? Ναι, μωρό. Και δεν το έχω κάνει ποτέ για κανέναν αυτό. Αχ, μόνο για τον άντρα που αγαπάω. Αχ, μωρό, πόσο το αγαπάω. Ο μωράκι μου. Αγάπη μου. Μ' αγαπάς, τότε θα με υποστηρίξεις, ε? Δεν θα τους αφήσεις να το πούν στον μπαμπά? Εν ανάγκη θα τους φημώσω κιόλας, αγάπη μου. Όσο έχεις τον Μπαρούκο δίπλα σου, προχώρα στη ψυχή μου και μη φοβάσαι τίποτα. Αχ, ερωτά μου. Αχ, είμαστε έξω από το σπίτι, μη μας δει κανένα μάτι. Ναι, μωρέ. Πάμε. Τι σας ρώτησα χτες? Χτες μας ρώτησες ποιος είναι με ποιον, σωστά? Μάλιστα. Άννα, μήπως θα το ξανά. Όχι, δεν θα το ξανά, Νίκο, δεν θα το ξανά. Εμείς τι σου απαντήσαμε, κύριε Ανέστη? Σας παρακαλώ, μη με βασανίζετε. Πείτε μου ευθέως, τι θέλετε να με ρωτήσετε? Οχ, τι κάνετε εδώ οι τρεις σας? Τι μας, παιδί, πρώτη φορά μας βλέπεις εδώ. Έλα, Τζέλα, έλα, έλα, κάτσε κι εσύ. Ευκαιρία είναι τώρα που μαζευτήκαμε όλοι μαζί, μια μεγάλη χαρούμενη οικογένεια, να τα ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα που το πήραμε και απόφαση. Δεν το πήραμε, πώς το πήραμε? Είπα εγώ ότι το πήρα απόφαση? Όχι, αλλά ήσουν μόνη σου, αν θυμάσαι. Ήσουν η θλιβερή μειοψηφία, Τζέλα. Πάρη. Ναι. Άννα μου, εν τω μεταξύ, ξέρεις, άλλαξαν να ανεπαίσθητα οι σχετισμοί και τώρα πια είμαστε 2-2. 2-2, ε! Αποφασιστικέ μου. Άντρα εσύ! Μια στιγμή, σας παρακαλώ πολύ. Τι 2-2, για ποιο πράγμα μιλάτε? Πάντως όχι για ποδόσφαιρο, πατέρα. Δεν καταλαβαίνω. Θα καταλάβεις πάρα αυτά, κύριε Ανέστη. Σου είπαμε ψέματα. Κάρια! Μην την ακούς, μπαμπά. Μια στιγμή, Τζέλα μου. Δηλαδή, τι ψέματα μου είπατε? Δηλαδή, εγώ. Δηλαδή, η Άννα δεν είναι πλέον με το Θανάση και εγώ δεν είμαι με την Άντζελα, καθότι η Αμερική μας πέφτει πάρα πολύ μακριά. Ο δε Θανάσης απεδείχθη πάρα πολύ λίγος για την αδερφή μου, καθότι είναι κομμενάκες και, εν πάση περιπτώσει, είμαστε και οι δύο ζευγάρωτοι όπως πριν. Ωστόσο, δεν απελπιζόμαστε. Σκάσε, πάρει. Καλή προσπάθεια πάντως. Κύριε Ανέστη, εδώ, εμένα κοίτα. Θανάσης και Άντζελα δεν υπάρχουν. Να το. Να το, αυτό δεν είπα κι εγώ, ότι δεν υπάρχουν πια. Δεν υπήρξαν ποτέ, εννοώ. Δεν υπήρξαν τότε, γιατί με είπατε? Υπήρξαν! Γιατί λες ψέματα, Άννα? Εγώ λέω ψέματα, Τζέλα! Καμία δεν λέει ψέματα. Η μία λέει ότι υπήρξαν, κύριε Ανέστη, γιατί όντως υπήρξαν. Η δε άλλη λέει ότι δεν υπήρξαν, γιατί αν χωρίσει με κάποιον δεν προτιμάς να σκέφτεσαι ότι δεν υπήρξε ποτέ. Πολύ ετοιμόλογο σε βρίσκω, αδερφούλη μου. Αλλά... Εσύ, Νικολάκη, δεν μιλάς? Δεν μιλάω γιατί εσείς μπορεί να μην το παρατηρήσατε, καθότι ασχολείστε με πιο σοβαρά πράγματα, αλλά ο κύριε Ανέστης έχει πάρει ένα χαλκοπράσινο χρώμα. Κύριε Ανέστη, αισθάνεσαι καλά? Πώς να είναι καλά, βρε, τέρας, άκαρδη! Κοιτάξτε με λίγο νερό. Τι έπαζε, ρε πατέρα? Νίκο, σε παρακαλώ, με σου συρτάρι μου κάτι χάπια που τα φέρνεις. Τι χάπια? Τα χάπια για την καρδιά του, δολοφόνα! Εντάξει, συνεχίστε. Δηλαδή, τώρα τι γίνεται? Τι να γίνει, κύριε Ανέστη, καλά. Τι καλά, δηλαδή? Σκατά! Μια από τα ίδια την καταδίκη μου μέσα. Τσίπα δεν έχετε πάνω σας? Εντάξει, ρε γουρουνάκι, έσφαλα, το παραδέχομαι. Αλλά δεν είναι overdose να με βρει συνέχεια επί 20 ολόκληρα λεπτά? Και τι θες να κάνω, ρε βλήμα, να σε φιλήσω? Εγώ σε αφήνω να προσέξεις το μαγαζί και εσύ την κοπανάς και πας και τερλυπώνεις. Δεν σου φέραμε και σένα και μιστάρε. Αφού πεινάγαμε, ρε γουρουνάκι. Να πηδάγατε. Εγώ πολύ θα το ήθελα, παιδιά, αυτό, αλλά. Έλα, μωρέ, κάτσε τώρα κι εσύ, μιλάμε σοβαρά. Λοιπόν, δεν θα το ξανακάνω. Φτάνει, είμαι εδώ. Λοιπόν, γουρουνάκι. Θα πάμε να σε γνωρίσω του δικού μου τώρα. Χωρίς να μου το πείτε. Χωρίς. Έλα πως είσαι, ρε. Θα ψιλοφρικάρουν βέβαια, αλλά το πολύ πολύ να μας αποκληρώσουν. Έλα, ρε Σπύρο, φρένα ρε λίγο.
Αύριο το πρωί κοινάμε για το χωριό. Μέσα. Τεχνικό πρόβλημα. Ποιον να αφήνω στο μαγαζί. Γιατί όπως έχετε καταλάβει τώρα τελευταία, η Άννα λείψε μόνιμες διακοπές. Από εδώ. Ο γίγαντας. Ποιος γίγαντας, Κυριάκο. Έχεις λαλήσει. Πού ξέρω εγώ από μαγαζιά. Έλα, βρε Σπύρο. Θα το κάνεις self-service για μια το μέρες που θα λείψουμε. Εσύ απλώς θα κάθεσαι και θα πληρώνεις από τους πελάτες. Παιδιά, δεν γίνεται. Ξεχάστε το, φοβάμαι μόνος μου. Προτιμώ να το κλείσω για δύο μέρες παρά να το κλείσω για πάντα. Δεν θα το κλείσω. Παιδιά, ξεχάστε το. No way. Έλα, βρε Σπύρο, έλα. Να δεις που θα σ' αρέσει. Και θα το παίζει για καταστηματάκι στα κοριτσάκια που θα έρθουν. Στα κοριτσάκια. Καλά, άμα δεν θέλεις, δεν επιμένουμε κιόλας. Κλείσω, σοφάκι μου, κλείστο. Το κλείνω, μωρέ. Γιατί να το κλείσετε, παιδιά. Οι συγγενείς γιατί υπάρχουν. Για κάτι τέτοιες δύσκολες στιγμές. Λοιπόν, τα αποφάσισα. Θα θυσιαστώ στο βωμό της αγάπης σας. Πότε φύγετε με το καλό, ρε. Πώς είσαι, μπαμπά, τώρα. Καλά, παιδί μου. Τώρα είμαι καλά. Με πείραξε, φαίνεται η ζέστη. Ετοίμασα και την πεσταμένη για το παστίτσο και όσο να είναι κουράστηκα. Αλλά τώρα είμαι μια χαρά. Έτοιμος να συνεχίσουμε την κουβεντούλα μας. Λοιπόν, η κυρία Άννα, πού είχαμε μείνει. Στο χαλκοπράσινο είχαμε μείνει, κυρία Άννα. Και εκεί θα μείνουμε. Όχι, για την κουβέντα μας λέω. Ώστε δεν είσαστε πια με το Θανάση. Μα τι σας λέω τόση ώρα, κύριε Ανέστη μου, ο τύπος αποδείχθη κάθαρμα. Κάθαρμα, ένα κτίνος δηλαδή, μια ατυχής. Ατυχέστατη περίπτωση για την Άννα μας. Γενικά το έχω εγώ αυτό, κύριε Ανέστη. Είμαι επιρρεπής. Πέφτω συνέχεια σε ατυχέστατες περιπτώσεις. Πότε σε γκομενάκηδες, πότε σε μουρόχαυλους. Όχι μουρόχαυλους. Μουρόχαυλους, ξέρω εγώ τι λέω. Κολόστρες. Πότε κολώνουν με τον πεθερό, πότε κολώνουν με τις τυπικά συζύγους. Γενικά πάντα έχουν έναν καλό λόγο να κολώνουν. Υπάρχουν και αντικειμενικές δυσκολίες, εντάξει. Ό,τι πείτε, αφεντικό. Πάντως εγώ οφείλω να επισημάνω ότι όποιος δεν θέλει να ζυμώσει, 10 μέρες κοσκινίζει. Υπάρχει κανείς εδώ μέσα που δεν θέλει να ζυμώσει. Και τι είναι τώρα, βρε Ανούλα μου, 10 μέρες μπροστά στην αιωνιότητα. Πολύ σωστά. Άλλωστε, το καλό πράγμα αργεί να γίνει. Όποιος βιάζεται, σκοντάφτει. Όλοι το ξέρουν αυτό. Ρε αδερφούλη, σήμερα είσαι πολύ ετοιμόλογος. Δεν σου πω, το άλλο το καλό το έχεις ακουστά. Αν δεις καράβι στο βουνό. Αν δεις καράβι στο βουνό. Ξέρεις ποιος το έχει σύρει. Σας παρακαλώ, μην αγγίζετε πάλι τις παροιμίες, γιατί τις έχω συνδέσει με πολύ άσχημες καταστάσεις. Δεν σας αδικώ καθόλου, κύριε Ανέστη μου. Και τώρα, παιδιά, θα με επιτρέψετε εμένα, γιατί αν μείνω λίγο ακόμα μαζί σας, θα αποκτήσω κι εγώ αυτό το χαλκοπράσινο που έχει μόρισε, κύριε Ανέστη μου. Μια στιγμή, κύριε Ανέστη, τελικά αυτό θέλατε να μου πείτε. Ότι χωρίσατε με το Θανάση. Ναι, αυτό. Το φέρω βαρέως, ξέρεις, και ήθελα κάπου να τον πω τον πόνο μου. Εσένα βρήκα μπροστά μου. Σε σένα το είπα. Άντε, φεύγω τώρα, ε. Ναι. Με συγχωρείτε. Πάω να με γνωρίσει ο Κυριάκος τους δικούς της στο χωριό. Χωριό, ποιο χωριό. Και πόσο θα λείψεις. Δεν λείψω πολύ, για κάνα 2 μέρες. Ρε μπαμπά, μου τρωσες. Στεναχωριέσαι που φεύγω, ε. Όχι, εγώ γιατί να στεναχωρηθώ. Και με τι θα πάτε. Με τη μηχανή του. Με τη μηχανή, αποκλείεται. Σιγά ρε πατέρα, πώς κάνεις έτσι. Αυτό που σου λέω, αποκλείεται. Δεν στο επίτρεπε. Θα πάτε με το κτέλ. Όπως πάει όλος ο κόσμος. Αυτό είναι χαμένο. Άμα οδηγάει όπως μιλάει, πάει χαθήκαμε. Λοιπόν, θα πάτε με το κτέλ. Αλλιώς δεν θα πας πουθενά. Ρε εσύ με αγαπάς, ε. Ανησυχείς για μένα, ε. Φαντάσου μου, δεν... Θα πάτε με το κτέλ. Και πού είσαι, ναι. Μόλις φτάσω, δεν ξέρω. Τηλέφωνο. Οκ, okay, θα σε πάρω τηλέφωνο, ναι. Και πες του να μην τρέχει, να του κόψω τα πόδια. Αφού είπαμε, θα πάμε το λεωφορείο. Α, ναι, έτσι μου έρχεται. Για να σε τεστάρω, άντε. Στο καλό, κορίτσι μου, στο καλό. Στο καλό, στο καλό. Σοφία, στο μαγαζί ποιος θα κάτσει. Μην ανησυχείς, μωρέ, ο Σπύρος. Τσάγια. Ο Σπύρος. Πάει το μαγαζί. Yeah.
χάριξε. Δεν μου λες υπέθερο. Νομίζω ότι αυτή η μουσική ταιριάζει με το ύφος του μαγαζιού. Δεν ταιριάζουν. Αυτά είναι κλασικά κομμάτια, συμπέθερο. Κλασικά κομμάτια. Ε, βέβαια. Ταιριάζουν παντού. Ναι, αλλά Σοφία, άλλη μουσική βάζει. Ναι, αλλά τα πιπίνια με αυτά πέφτουν. Τα πιπίνια πέφτουν. Ναι. Σωστά μπήκατε. Άλλος μπήκε λάθος. Περάστε, καθίστε, όλο το μαγαζί για πάτη σας, αλλά μέχρι να έρθουν τα πιπίνια, έτσι. Τι έγινε ρε παιδιά, το γυρίσαμε σε ελληνάδικο. Να σου πω εσένα, εκτός από την κορμάρα μου που κακώς περιφρονείς, τι άλλο μπορώ να σου προσφέρω. Ένα καμικάζι. Καλό ποτό, αλλά μόνο να το πίνω ξέρω. Δεν ξέρω να το φτιάχνω, δυστυχώς. Συμβιβάζεις μια πυρίτσα. Μ' άρεσε που με προστάτεψες έτσι δυναμικά. Έτσι είμαι εγώ, αγάπη μου. Είμαι δυναμικός άντρας και τη γυναίκα που αγαπάω την προστατεύω δυναμικότατα. Αχ, πάρη μου. Πόσο μ' αρέσει που είμαστε έτσι. Και μην ακούς την Άννα που λέει για καράβια και βουνά. Δεν εγκρίνει τη σχέση μας, γι' αυτό τα λέει αυτά. Από ζήλια. Να ανησυχείς, ερωτά μου. Δεν μασάει ο Παρούλης από κάτι τέτοια. Σύρε με, ερωτά μου. Σύρε με, αγάπη μου, μαζί σου και στην κόλαση πάω. Μην είσαι έτσι, βρε αγάπη μου. Ρε Άννα, σε παρακαλώ, ψυχούλα μου. Δεν νιώθω καλά, ρε σε Νίκο. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Για κανέναν μας δεν είναι ότι καλύτερο. Αλλά κάποια στιγμή... Στο απότερο μέλλον. Έλα εδώ, Βρεκουτό, έλα. Σε υπόσχομαι ότι πολύ σύντομα όλα θα τελειώσουν, εντάξει. Και θα μείνουμε μόνοι μας, Νίκο, έτσι, δυο μας. Ε, όχι, δυο μας, ρε Άννα. Όχι. Ε, όχι, δυο μας. Θα βαρεθούμε, βρε μάτια μου. Δεν κατάλαβα. Δεν θα ήταν καλύτερα να έχουμε μαζί μας. Τι? Και τα παιδάκια μας. Άντε ρε. Να σου πω όμως. Μην περιμένουμε πάντα παιδιά σχολείο για να το πούμε στον κυρανέστη. Ναι, γελάς. Και δεν μου λέτε κορίτσια. Συχνάζετε εδώ γιατί δεν σας έχω ξαναδεί. Όχι εμείς, τα αγόρια μας. Τα αγόρια. Έχετε και δύο αγόρια. Βέβαια. Δηλαδή. Πείτε μου, Σίλα. Μοιάζω για βλάκα. Όχι, κι ούτε είναι. Κάτι πήγε να μου πει αυτή η έχειρνα, αλλά δεν την άφησαν. Την βλέπετε και αυτό το βαθύ κόκκινο. Το ποιο? Ταράχτηκα, Σίλα, πολύ. Ταράχτηκα, γιατί κατάλαβα τι ήθελε να μου πει. Και μου ανέβηκε η πίεση. Αλλά φυσικά βουλάρατε. Παρότι καταλάβατε. Δηλαδή. Τι ακριβώς καταλάβατε? Τα πάντα, Σίλα. Κυρανέστη, που όλοι θεωρείτε βλάκα. Κατάλαβε όλα. Τόσο ευτυχισμένος που σας βλέπω έτσι. Καλύτερο άντρα για την Τζέλα μου δεν θα μπορούσα να βρω. Καμάρι μου! Τον αγαπούσατε, το Θανάση. Ναι, πολύ, πολύ, αλλά δεν... Δώστε του μια δεύτερη ευκαιρία. Ποιο? Το Θανάση. Καλέ, χαήκαμε. Φαντάσου να βγει και ο Αύγουστος τι έχει να γίνει. Τι έχει να γίνει. Σκακομοίρας έχει να γίνει. Φωτιά στα πατσάκια μας.